Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να βρω τον ρυθμό μου. Νομίζω ότι όταν θα ξεκινήσουν οι αγώνες για τα προκριματικά του Champions League, νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος και θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο μου εαυτό. Αποφάσισε να αλλάξει στέγη μετά από πολλά χρόνια, αφήνοντας μια ομάδα που ήταν ηγέτης και να έρθει σε ένα πρωτάθλημα που δεν το έχει ζήσει. Πώς το σκέφτηκε, πώς κατέληξε σε αυτήν την αγώνα? Είχα ρωτήσει λέει, για την ομάδα του ΠΑΟΚ, είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους που έχω εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη. Επίσης είχα μιλήσει και με τον μεγάλο μέτοχό μας. Μου είπαν κάποια πολύ θετικά πράγματα και αυτός ήταν ο λόγος που ήρθα εδώ πέρα. Για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον και επειδή αναφέρθηκε στον μεγάλο μέτοχο, ήταν μια κίνηση η οποία δεν ήταν αυστηρά στις αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας, αλλά εμπεριέχθηκε πολύ συνέστημα. Αυτό ισχύει και για την δική του πλευρά και αν λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας πιστεύει ότι τον επιφορτίζει με κάτι περισσότερο από μια απλή ανάγκη να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία θέλει η ομάδα. Ήταν νομίζω μια καλή επιλογή που κάνανε που ήρθα και εγώ εδώ πέρα, γιατί έχω αγωνιστεί και εγώ ίδιος και στο Champions League και στο UEFA και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γινόταν και ήταν μόνο θέμα χρόνου. Επειδή ακριβώς έχει παίξει πολλά μάτς στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο Champions League, τι πιστεύετε ότι χρειάζεται η ομάδα να προσέξει στα μάτς με τη Βασιλεία? Αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι την Basel, γιατί τη Βασιλεία, γιατί έχει αρκετή εμπειρία από το Champions League. Από εκεί και πέρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε και να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχει δηλώσει ότι το να παίξει εκτός Ουκρανίας ήταν όνειρό του σε μια συνέντευξη που δηλώσει παλιότερα. Το ότι αγωνίζεται στην χώρα του πατέρα του, εντάξει. Τι σημαίνει και αυτό, όχι σαν προσφυριστής, αλλά σαν άνθρωπος. Η καταγωγή μου είναι ελληνική, δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά αισθάνομαι πολλά για την Ελλάδα. Σημαίνει πολλά για μένα το ότι έρχομαι και παίζω σε μια ομάδα της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα και ο μεγαλομέτοχος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην μεταγραφή μου και νιώθω όμορφα εδώ πέρα. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε μία από τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα. Ιδιαίτερα στο κέντρο της άμυνας του πήγαιναν τα πράγματα πολύ καλά για αυτόν. Αν από το λίγο χρόνο που είναι εδώ, από τις λίγες προπονήσεις, είχε αντιληφθεί ότι θα έχει πολύ συναγωνισμό και πώς βλέπει το κλίμα στην νέα του ομάδα? Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και συνήθως είναι και καλό να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, γιατί έτσι εξελίσσεσαι και εσύ ο ίδιος προς το καλύτερο και νομίζω ότι φέτος θα είμαστε και ακόμα καλύτεροι στην αμυντική λειτουργία. Έχουν μιλήσει για αυτό το θέμα, μου υποσχεθήκανε κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θα γίνει. Εγώ πάντως ο ίδιος μάλλον θα ήθελα. Είχε μιλήσει για τον Ιβάντσα πριν τρεις φορές. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλές σχέσεις μας. Είναι οι τυπικές σχέσεις μας όπως με κάθε ποδοσφαιριστή. Έχω μιλήσει 2-3 φορές μαζί του στο τηλέφωνο για να γίνει η διαδικασία και η μεταγραφή. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω πολύ θετικά λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει βάλει πολλά λεφτά στον ΠΑΟΚ και υποστηρίζει πάρα πολύ και τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία με τις επιχειρήσεις που έχει ανοίξει. Τι έχει ακούσει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημά μας, για τα γήπεδα, για το επίπεδο, για τη έχει ακούσει? Δεν ξέρω και πολλά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω μόνο ότι υπάρχουν τρεις ομάδες που αγωνίζονται και μάχονται για να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες προσπαθούν απλώς να κάνουν μια αντεπίθεση για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Γνωρίζει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τους περισσότερους βαθμούς πέσει και παιχνίδι λιγότερο και τελικά δεν είναι το πρωτάθλημα. Γνωρίζω την κατάσταση η οποία επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρω και το τι έχει γίνει με τον αγώνα με την ΑΕΚ, γιατί το παρακολουθούσα τον αγώνα. Ήταν ένα κανονικότατο γκολ. Δεν μέτρησε. Αυτά έχει ζωή. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω. Και είδαμε και ότι ο πρόεδρός μας δεν συγκρατήθηκε. Αυτά είναι ανθρώπινα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είχε φτάσει κοντά στον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον είχε συζητήσει και τον Γενάρη. Αυτός ήθελε να έρθει νωρίτερα.
Είχα ακόμα συμβόλαιο με την ομάδα της Δυναμού Κιέβου, δεν μπορούσα να έρθω πιο νωρίς, έπρεπε να δοθούν κάποια χρήματα. Νομίζω λέει ότι δεν τα είχαν βρει με το συνολικό ποσό και γι' αυτό έγινε η μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Έχει αντιμετωπίσει κάποιους νέους συμπαίκτες που παλιότερα θυμάται κάποιους από αυτούς? Σάχοφ και ο Μάτος στο πρωτάθλημα της Ουκρανίας. Αυτό. Επειδή είπε προηγουμένως ότι μίλησαν πολύ μαζί του για τον ΠΑΟΚ, αυτά που βλέπει τώρα, που ζει, του επιβεβαιώνουν ότι καλά έκανε και είπε στον ΠΑΟΚ. Πιστεύει ότι είναι μια ομάδα που πλέον είναι σε υψηλό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις παροχές. Προετοιμασία, όλα αυτά που τους παρέχουν εδώ στην Ολλανδία. Πρώτες μου εντυπώσεις είναι παρόμοιες με αυτά που μου έχουν εισηγηθεί, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί είμαι λίγες μέρες με την ομάδα, δεν έχω κάνει κάποιον αγώνα. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ καλός, οι παίκτες έχουν εξαιρετική ποιότητα. Από εκεί και πέρα θα φανούν όλα με την πάροδο του χρόνου. Ο κόσμος εντάξει άκουγε την ομάδα από πολύ παλιά. Και τον κύριο Σαββίδη του 2012, γενικότερα εντάξει, αλλά ολοκληρωμένη εικόνα από τον ίδιο είχε στα δύο μάτια με την ΑΕΚ και τον κύριο Παλίκη. Αν θυμηθεί εκείνους τους δύο αγώνες, πόσο της 100 έτοιμος ήταν όταν έπαιξε η ομάδα του με την ΑΕΚ? Εκείνη την περίοδο δεν είχαμε όλοι και την καλύτερη αγωνιστική φόρμα, γιατί ήταν πολύ πιθανή. Γιατί ήταν μετά την προετοιμασία. Δεν ήταν. Είπε ότι είδε τον αγώνα με την ΑΕΚ από την τηλεόραση, είδε και μια γεμάτη τούμπα. Αν ανυπομονεί να παίξει ένα τέτοιο επίπεδο, σε αυτό το συγκεκριμένο επίπεδο και με αυτού του οπαδού, και τι μήνυμα θέλει να του στείλει. Είναι πολύ όμορφο το να είναι γεμάτο το γήπεδο, γι' αυτό και παίζεται το ποδόσφαιρο, για να έρχεται ο κόσμος και να το βλέπει. Από εκεί και πέρα, ανυπομονώ και εγώ να ζήσω αυτές τις στιγμές με την ομάδα του ΠΑΟΚ μέσα στην τούμπα. Σημαίνει κάτι νούμερο τα 4 για τον ίδιο? Я давно его выбрал, мне 3 номера нравится, и 7, 3, 4, 7, то есть это 7 получается. Мне нравится ли его арифмос 7, и в итоге 3 и 4 кани 7, и в итоге диалекса.